Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όπως σας είχαμε υποσχεθεί από την αρχή της εκπομπής, θα γνωρίσουμε ένα σύγχρονο κέντρο θεραπείας παιδιών και ενηλίκων, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ψυχοθεραπείας. Επισκεπτήκαμε το Kids Center σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα με τη βοήθεια της δημοσιογράφου και αρχισυντάκτριας της τηλεόρασης του Flash, της Κατερίνας Μαρκοπούλου, και να την ευχαριστήσω προσωπικά πάρα πολύ για την βοήθεια στο συγκεκριμένο θέμα. Εκεί λοιπόν συναντήσαμε το επιστημονικό προσωπικό του Kids Center σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Μοιραστήκαμε μαζί υπέροχες πληροφορίες για το πότε πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν λογοθεραπευτή ή έναν εργοθεραπευτή, πότε θα πρέπει να πάμε το παιδί μας σε έναν ψυχολόγο, σε έναν παιδοψυχολόγο, αλλά ακόμα και εμείς οι ίδιοι, και σαν γονείς, αλλά και σαν ενήλικες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και να επιστρέψουμε εδώ. Σας καλωσορίσω στο Kids Center. Η λογοθεραπεία, πολύ απλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία διαταραχών λόγου και ομιλίας, διαταραχών φώνησης, σύντησης, κατάπωσης και γενικά διαταραχών επικοινωνίας τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Τα παιδιά νομίζω απασχολούν τον περισσότερο κόσμο. Θα έλεγα ότι η πιο συνηθισμένη διαταραχή είναι η καθυστέρηση λόγου, δηλαδή όταν τα παιδιά καθυστερούν να μιλήσουν. Θα λέγαμε τότε ότι μπορεί να είναι και μια αρθρωτική διαταραχή, παιδιά που δεν αρθρώνουν σωστά, δεν είναι κάποιο γραμματάκι καθαρά, ή και παιδιά τα οποία μπερδεύουν κάποια γράμματα με κάποιο άλλο. Παραδείγματος χάρη το φου με το φου. Είναι από τα πιο συνηθισμένα. Ακριβώς. Είναι από τα πιο συνηθισμένα, τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως θεραπευτές λόγου. Η λογοθεραπεία δυστυχώς δεν είναι μόνο για παιδιά και νομίζω στο άκουσμα ο κόσμος νομίζει ότι η λογοθεραπεία είναι μόνο για τα παιδάκια που δεν μιλούν καθαρά. Η λογοθεραπεία είναι μια επιστήμη η οποία πιάνει και τους ενήλικες. Φυσικά όταν είσαι εξειδικευμένος πιάνεις και θέματα ενηλίκων. Πιο συχνές διαταραχές θα μπορούσα να πω στους ενήλικες είναι ο τραυλισμός, οι διαταραχές φώνησης, μετά από κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο που απορρέουν κάποιες βλάβες είτε στο κομμάτι της ομιλίας είτε στον τρόπο της σύντησης, της κατάπωσης, ακόμη και της ομιλίας. Και νομίζω ότι αφορά τη συντήρηση παιδιών τα οποία έχουν ξεκινήσει από μικρά να κάνουν θεραπείες με όποια διαταραχή έχουν. Και να σκεφτούμε κιόλας ότι η λογοθεραπεία μπορεί να κάνουν και άνθρωποι με νευροκλειστικές ασθένειες όπως είναι η άνοια, όπως είναι το Αλσχάιμερ, που είναι κάποιοι υποτυπώδεις μορφές, οι οποίες μπορούν θωρακίζοντας τον εγκέφαλο με κάποιες ασκήσεις να είναι πιο λειτουργικοί για το συγκεκριμένο στόχο. Ας ξεκινήσω από τα παιδιά τα οποία μέχρι τα 2,5 και τα 3 έχουν πολύ περιορισμένο λεξιλόγιο. Τα παιδιά που μόνο δείχνουν και δεν εκφράζουν λεκτικά, παιδιά τα οποία μπορεί να το φωνάξουν με το όνομά τους και να μην γυρίσουν ή να παίζουν με παιχνίδια, με παιχνίδια πάρα πολύ ώρα, με ένα συγκεκριμένο παιχνίδι και να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις. Παιδιά που δεν λένε κάποιο γραμματάκι σωστά, ας πούμε το σίγμα, το ρο που είναι τα πιο συνηθισμένα, ή μπερδεύουν κάποια άλλα γραμματάκια. Παιδιά τα οποία έχουν διαταραχές στη μάθησή τους, ενώ ότι δυσκολεύονται στο κομμάτι της ανάγνωσης, δυσκολεύονται στο κομμάτι της ορθογραφίας, δεν θυμούνται την ορθογραφία ή το πιο συνηθισμένο. Έχω διαβάσει την ιστορία και πάω την έρευνα στο σχολείο. Αχ, δεν θυμάμαι να την πω. Ενώ την έχω διαβάσει, είναι στο μυαλό μου, αλλά δεν μπορώ να την εκφράσω. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης και αυτό το κομμάτι. Πέρα από αυτό, θα επιτρέψετε να πω και κάποια ακόμη χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι τόσο συνηθισμένα, αλλά οφείλω να τα πω κυρίως στους ενήλικες. Πιάσει το κομμάτι των διαταραχών φωνής, όπως μου είπατε, και είναι από τα πιο συνηθισμένα και δεν στην περιοχή μας. Λόγω όλης αυτής της εργοστριακής μόλυνσης και ρύπανσης, θα έλεγα, πολλές φορές επηρεάζεται η φωνή μας. Επηρεάζεται η φωνή μας από το καυσαέριο, από τους ενούς ρύπους. Οπότε νομίζω οι συνάδελφοι της περιοχής θα έχουν περισσότερο. Μόνο από το περιστατικά. Ξενίκι, το τσιγάρο, ακριβώς, το κοντό, παίζει πάρα πολύ που αλλάζουν τη χρειά της φωνής. Ακριβώς, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όλο αυτό το κομμάτι. Είναι οι διαταραχές φώνησης. Είναι διαταραχές επίσης σύντησης και κατάπωσης. Αν θα αναφερθώ και σε παιδιά και σε ενήλικες. Παιδιά ή ενήλικες, ή κάποιος ενήλικας, μάλλον να το θέσω σωστά, που δεν μπορεί να διαχειριστεί την τροφή στο στόμα του. Δεν μπορεί να καταπιεί. Τρώει και πνίγεται. Είναι πολύ έντονα καμπανάκια που νομίζω είναι και τα πιο δύσκολα και τα πιο σημαντικά γιατί κλείνεται η ζωή ενός ανθρώπου. Επίσης μετά ένα καμπανάκι είναι όταν οι ενήλικες αλλά και οι παιδιά ξεχνούν πράγματα. Ξεχνούν πράγματα, δεν μπορούν να συνδυάσουν πληροφορίες. Νομίζω είναι όλα αυτά που προείπα καμπανάκια τα οποία πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας και αξίζει
να επισκεφτούμε έναν λογοθεραπευτή. Νομίζω ότι η πρόληψη είναι καλύτερη θεραπεία και το έχουν πει πάρα πολύ αυτό και θα το τονίσω κι εγώ. Καθώς μια αξιολόγηση δεν βλάπτει να γίνει στον εκάστοτε άνθρωπο με κάποιες δυσκολίες. Νομίζω ότι ίσα ίσα θα υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα. Και γι' αυτό δεν επιτρέψετε να πω ότι και στα παιδιά τα οποία από μικρά δείχνουν να είναι σε κάποια διαταραχή και προτείνουν οι γιατροί, ένας παιδίατρος, ένας αναπτυξιολόγος την ένταξή τους σε ένα τμήμα πρώιμης παρέμβασης, είναι φυσικά το πιο θετικό αυτό το κομμάτι. Και γι' αυτό το λόγο εντάσσονται τα παιδιά από πολύ μικρότερα σε ηλικία. Νομίζω ότι πάνω σε αυτό το κομμάτι δείχνει ο λόγος ότι πρέπει να εξελισσόμαστε και πρέπει να κάνουμε πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όπως και στους ενήλικες. Παιδιά και ενήλικες νομίζω χρειάζονται παρέμβαση και πρώιμη και έγκαιρη παρέμβαση. Το κέντρο μας είναι εξειδικευμένο σε διάφορα τεστ και ενήλικων και παιδιών, τα οποία ανιχνεύουν και βρίσκουν δυσκολίες. Και μετά αντίστοιχα, ανάλογα τις ανάγκες, μπαίνουμε στο θεραπευτικό πλάνο που χρειάζεται. Η λογοθεραπεία δεν έχει ηλικία. Πιάνεται από παιδιά το οποίο είναι βρέφη έως και την ενήλικη ηλικία. Η λογοθεραπεία μπορεί να γίνει και σε παιδί το οποίο είναι νεογνώστη θερμοκοιτίδα με διαταραχές σύτησης και διαταραχές κατάπωσης. Νομίζω είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν το πλησιάζει πάρα πολύ κόσμο στην επιστήμη μας και είναι τόσο ουσιώδη για την αυτοεξυπηρέτηση και τις καθημερινές μας ανάγκες που υπάρχουν. Μπορώ να πω ότι η λογοθεραπεία είναι ένας τομέας ο οποίος πιάνει πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά για να πιάσεις όλα αυτά τα πράγματα και να τα αγγίξεις απαιτείται κατάλληλη κατάρτιση και κατάλληλη μελέτη για όλα αυτά και νομίζω ότι δεν μπορεί ο καθένας να τα πάρει όλα. Το κέντρο μας, να υπενθυμίσω για ακόμη μία φορά, ότι είναι ένα κέντρο το οποίο απαρτίζεται από διεπιστημονική ομάδα. Έχουμε υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ειδικής αγωγής και ψυχολογικής υποστήριξης. Είναι ένα κέντρο καταρτισμένο και σε αναπτυξιακές και σε νευρογενείς διαταραχές, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Και ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε τις ικανότητες του παιδιού σας, να το πάμε ένα βήμα παρακάτω και φυσικά να προάγουμε και να βελτιώσουμε τον ενήλικα σε ό,τι αφορά αυτό. Πολλές φορές στεκόμαστε στα παιδιά, αλλά νομίζω υπάρχει μεγάλη σημασία και στους ενήλικες. Σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει πράγματα, θα θέλουν σίγουρα και η ζωή τους μετά από κάποια εγκεφαλική βλάβη, θα με επιτρέψετε τις περισσότερες φορές να πω, θέλουν να είναι λειτουργικοί όπως και πριν. Οπότε δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό πόσο σημαντικό είναι. Φυσικά όλα αυτά μέσα από την ομαδικότητα, τη συνεργασία και τη μέγιστη εξέλιξη και κατάρτιση, το οποίο νομίζω είναι το βασικότερο για έναν θεραπευτή. Σκεφτείτε ότι όταν υπάρχουν 4 ειδικότητες σε ένα κέντρο, εφόσον αξιολογηθεί ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει κάποια θέματα στην ομιλία, στο λόγο του που είναι το πιο συνηθισμένο, μπορεί να εντοπίσουμε και καταστάσεις οι οποίες χρειάζεται, ας πούμε, στις καθημερινές δραστηριότητες που είναι κομμάτια της λογοθεραπείας. Οπότε με την κατάλληλη συνεργασία θα βοηθηθεί πολύ περισσότερο από το να κάνει μόνο λογοθεραπεία. Αυτή είναι και η διαφορά, νομίζω, που έχει ένα κέντρο με διεπιστημονική ομάδα όπως είναι το Kids Center. Καλησπέρα, ονομάζομαι Εφραιμίδης Σπύρος και είμαι ψυχολόγος του Kids Center. Παρέχουμε υπηρεσίες ψυχικής υγείας από ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο. Σκοπός μας είναι η έγκαιρη διάγνωση διαταραχών ανάπτυξης και μάθησης, ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και συμβουλευτική γονέων. Οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς όταν ένα παιδί νιώθει άσχημα με τον εαυτό του, αγχωμένο, θλιμμένο, έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση και όταν βλέπουν ότι στο σχολείο αντιμετωπίζει κάποιες μαθησιακές δυσκολίες. Γεια σας, είμαι η Κούρτη Μαριάννα, βρισκόμαστε στο Kids Center Κοζάνης και είμαι η εργοθεραπεύτρια. Η επιστήμη της παιδιατρικής εργοθεραπείας έχει σκοπό να αναδείξει τις ικανότητες του παιδιού αλλά και να βελτιώσει τις αδυναμίες του, έτσι ώστε να μπορεί να αποκτήσει τη μέγιστη λειτουργικότητα σε όλους τους τομείς της καθημερινής του ζωής. Αυτό μπορεί να αφορά την αυτοφροντίδα του, το παιχνίδι, αλλά και τις σχολικές δραστηριότητες. Έτσι, ο εργοθεραπευτής, χρησιμοποιώντας το παιχνίδι ως θεραπευτικό μέσο, βοηθάει το παιδί να αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Αν οι γονείς βλέπουν ότι ένα παιδί δυσκολεύεται, παραδείγματος χάρη, στις σχολικές του επιδόσεις, στο να κρατήσει το μολύβι του, στο να κόψει με το ψαλίδι, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, είτε μπορεί να μην έχει πολύ λειτουργικό παιχνίδι, να πηγαίνει στην παιδική χαρά, αλλά να δυσκολεύεται να παίξει με τα παιχνίδια της παιδικής χαράς,
είτε αναλόγως με την ηλικία του δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, όταν έχει φτάσει δηλαδή σε μια ηλικία που θα πρέπει μόνο του να φροντίζει για την προσωπική του υγιεινή, να πλένει τα δόντια του, να χτενίζεται, να ντύνεται, τότε είναι καλό οι γονείς να απευθυνθούν σε έναν εργοθεραπευτή. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία, είναι η τυπική φυσιολογική ανάπτυξη, όμως τα τελευταία χρόνια μιλάμε πάρα πολύ και για την πρώιμη παρέμβαση, όπου οι γονείς ίσως μέσω του παιδιάτρου μπορούν να δουν κάποιες δυσκολίες στο παιδί, ένα πολύ μικρό παιδί που μπορεί να μην έχει καλή βλεμματική επαφή για παράδειγμα, να είναι ένα σημάδι ότι το παιδί χρειάζεται να απευθυνθεί σε έναν εργοθεραπευτή για να ξεκινήσει πρώιμη παρέμβαση. Σε ορισμένες διαταραχές η πολύπλευρη θεραπευτική παρέμβαση κρίνεται αναγκαία, γι' αυτό και η συνεργασία των διάφορων ειδικοτήτων που απαρτίζουν την ομάδα του Kids Center είναι άμεση. Μάλιστα, και αφού μιλάμε για παιδιά, για παιδική ψυχολογία και για ψυχολογία γονέα, εκεί θα συνεχίσουμε, σε αυτό το ύφος θα συνεχίσουμε και συγκεκριμένα θα σας πω πως επισκέπτηκα προσωπικά μαζί με τη βοήθεια του Μεγάλη του Τεμέλικου, του εικονολήπτη της εκπομπής και της τηλεόρασης του Φλας, το κατάστημα Πάπυρο στην Φιλίππου. Υπάρχουν δύο καταστήματα, ένα στο κέντρο της Κοζάνης και ένα πιο έξω, επί της Φιλίππου. Εκεί λοιπόν όπου θα γίνονται και οι μαγικές σοφίτες. Κάθε Σάββατο λοιπόν πρωί έχετε την ευκαιρία να πάρετε τα παιδάκια σας εντελώς δωρεάν και να πάτε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του βιβλιοπωλείου για να διαβάσει η ειδική δασκάλα που βρίσκεται εκεί, εκπαιδεύτρια στα παιδιά σας, πολύ ωραία παραμύθια, να τους περάσει πολύ ωραία μηνύματα και φυσικά να περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο σαββατιάτικο πρωινό. Ο Δημήτρης λοιπόν, υπεύθυνος του καταστήματος και ιδιοκτήτης, μίλησε στην κάμερά μας και μας δίνει περισσότερες πληροφορίες για τα βιβλιοπωλεία Πάπυρο σε δύο σημεία στην πόλη της Κοζάνης. Μετράμε γύρω στα 30 χρόνια ζωής σαν επιχείρηση. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση της Κοζάνης. Αυτή τη στιγμή απασχολούνται 6 άτομα στα Πάπυρος. Έχουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων υπηρεσιών. Έχουμε μια πρόσβαση σε 300.000 κωδικούς που αυτό περιλαμβάνει βιβλία, παιχνίδια, τεχνολογία, συμβατά, τόνερ, αναλώσιμα, είδη σχεδίου. Τέλος πάντων, να μην κουράσω τους ακροατές, να το πω έτσι. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Είμαστε μια νεωνική ομάδα. Προσπαθούμε να χαμογελάμε πάντα και να είμαστε εξυπηρετικοί και δίνουμε το καλύτερο μας αυτό κάθε μέρα. Σας βρίσκουμε σε δύο σημεία στην Κοζάνη. Ναι, το κεντρικό κατάστημα είναι στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1 και το υποκατάστημα είναι στη Φιλίππου Μεσομαλά γωνία. Εδώ μέσα, εκτός από ό,τι θα βρίσκαμε σε ένα βιβλιοπωλείο, δηλαδή βιβλία, βοηθήματα, τετράδια, αναλώσιμα και αξεσουάρ, βρίσκουμε και υπέροχες προτάσεις για δώρα, μιας και πλησιάζουν και οι γιορτές. Okay. Πρωτότυπα δώρα, δώρα για αγόρια και κορίτσια. Και θα ήθελα να μου μιλήσει λιγάκι και για τις επιλογές δώρων. Ναι, έχουμε ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων σε δώρα, το οποίο μπορεί να είναι από κατσετάκια, είδη τεχνολογίας, παιχνίδια. Είναι δώρα που ξεκινάνε, η αξία τους μπορεί να είναι στα 2 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 150. Δεν υπάρχει δηλαδή περιορισμός, είτε στο σχέδιο, είτε στην επιλογή του καταναλωτή. Όλα τα προϊόντα είναι και επώνυμα και αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι το πώς συνδυάζεται την ποιότητα των προϊόντων με τις πολύ χαμηλές τιμές. Αυτό είναι που προσπαθούμε να πετύχουμε και το οποίο μας ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές μας. Εμείς γενικά προσπαθούμε να κλείνουμε κεντρικές συμφωνίες με τις εταιρείες, δηλαδή δεν αγοράζουμε ποτέ δεύτερο χέρι. Ό,τι βλέπετε μέσα στο κατάστημα είναι κατευθείαν είτε από εισαγωγέα είτε από αυτόν που το παράγει και έχουμε τη δυναμική, επειδή κάνουμε τις κεντρικές αγορές κάθε χρόνο, να περνάμε την έκπτωση που μας περνάνε οι προμηθευτές μας στους πελάτες μας. Δηλαδή αυτό που κάνουμε, είμαστε πολύ καθαροί, δεν θέλουμε να το κρατάμε, να το βάζουμε στη τσέπη, να το εισπράττουμε, ειδικά αυτή την περίοδο της κρίσης. Προσπαθούμε να την ωφέλεια που μας δίνουν εμάς οι προμηθευτές να την περνάμε στο τελικό καταναλωτή. Επίσης, το βιβλιοπωλείο Πάπυρος και μεγάλη συλλογή λογοτεχνικών, επιστημονικών, φιλοσοφικών, φιλολογικών βιβλίων. Τα πάντα. Έχουμε πανεπιστημιακά συγγράμματα, έχουμε βιβλία μαγειρικής, έχουμε παιδικά παραμύθια, έχουμε διαδραστικά βιβλία, έχουμε
ξενόγλωσσο, έχουμε τα πάντα και σε περίπτωση που δεν έχουμε κάτι αναλαμβάνουμε να το φέρουμε την επόμενη κιόλας μέρα στον καταναλωτή χωρίς κανένα κόστος μεταφορικών. Μιας και αναφερθήκαμε στα παιδιά και στα παιδικά παραμύθια, δημιουργείται και πολύ ωραίες εκδηλώσεις, events, αλλά και απογεύματα δημιουργικής αποσχόλησης με τα παιδιά, ανάγνωσης παραμυθιών. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι μετά το καλοκαίρι ανακαινήσαμε αυτό το χώρο, στον οποίο ανοίξαμε ακόμα έναν όροφο, είναι κάτω στο υπόγειο. Στο σύνολο αυτό το κατάστημα είναι γύρω στα 400 τετραγωνικά και είναι σε καλύτερο σημείο στάθμευσης όσον αφορά για τους πελάτες που θέλουν να έρθουν να σταθμεύσουν και να παρακολουθήσουν τις δράσεις της Μαγικής Σοφίτας. Φέτος θα γίνονται σε αυτό το κατάστημα οι δράσεις της Μαγικής Σοφίτας, ένα 80-85% των δράσεων. Αυτό που προσπαθούμε και κάνουμε είναι να προσφέρουμε στα παιδιά ένα πολύ καλό προϊόν, ένα πολύ καλό πακέτο, εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία χρέωση για το παιδί και για το γονέα. Και είναι μια ώρα που θα μάθει κάτι, θα του μείνει ένα καλό μήνυμα που θα το βοηθήσει να ενσωματωθεί στην κοινωνία και μετέπειτα να γίνει και αυτός καλύτερος άνθρωπος, να το πούμε έτσι απλά. Είναι οι κοπέλες που το κάνουν αυτό είναι ειδικοί, εξειδικεύονται στην δημιουργική αφήγηση και στην θετεροποιημένη αφήγηση. Γίνεται πλέον κάθε Σάββατο, συνήθως 12 με 1, αναλαμβάνουμε να στέλνουμε εμείς γραπτά μηνύματα δωρεάν και φυσικά μπορεί να ενημερώνονται και μέσω του Facebook για τις δράσεις μας. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι σας περιμένουμε, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε σε ένα από τα δύο καταστήματά μας. Πάντα θα σας υποδεχόμαστε με ένα χαμόγελο στα χείλη και πάντα θα προσπαθούμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις δικές σας ανάγκες. Το δικό μας μήνυμα για αυτές τις γιορτές είναι να κάνετε δώρα σε αυτούς που αγαπάτε, αλλά παράλληλα να στηρίξετε την τοπική αγορά, το έχει ανάγκη. Θα βρείτε πολύ καλά σημεία πώληση, όχι αποκλειστικά σε εμάς, στο δικό μας είδος, σε όλες τις ανάγκες. Και φυσικά στα Βελιπολία Πάπυρος θα μπορέσουμε να σας προσφέρουμε κάτι πολύ ποιοτικό σε πολύ καλή τιμή. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε και θα περάσουμε από τα υπέροχα θέματα για την ψυχή, το λόγο και το σώμα των παιδιών και των ενηλίκων και φυσικά τις υπέροχες προτάσεις από το κατάστημα Πάπυρος. Στα αγαπημένα μου παιδιά εδώ πέρα, η Νικολέτα Σαριδάκη έχει παραμείνει, έχει επανέλθει ο Γιώργος ο Πελετίδης. Για να σχολιάσουμε μαζί, κυρία Γεροντίδου, καλησπέρα σας, τι κάνετε με τα καλώδια. Να σχολιάσουμε λοιπόν μαζί τα τηλεοπτικά δρόμενα της εβδομάδας που πέρασε, Γιώργο μου. Ναι, Λίτσα μου. Γεια σου, Νίκη. Γεια σου. Ναι, θα δούμε ένα βιντεάκι, όπως είδαμε και τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Ό,τι έγινε αυτή την εβδομάδα στην τηλεοπτική, ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα με έναν πιο χιουμοριστικό, πιο καυστικό, δεν ξέρω, το ψάχνω ακόμα. Το ψάχνει. Νομίζω καυστικό είναι, ναι. Πιο κοντά κλείνει στο καυστικό, αλλά... Καυστικό. Εντάξει, εγώ γελάω, περνάω πολύ ωραία σε αυτό το κομμάτι. Τέλει. Και εμείς μαζί σου, γιατί εγώ είμαι πολλές ώρες εδώ από το μοντάρι και εντάξει, ρίχνω γελίο. Η Λίτσα έχει την τιμητική της αυτή την εβδομάδα. Ναι, ναι. Κάτι μου λένε από το control, κάτι μου λένε, αλλά αν δεν δω, δεν μπορώ να κρίνω. Πάμε να δούμε δηλαδή. Πάμε να δούμε το βιντεάκι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τηλεοπτικό πλατό του Like. You wanna be on top. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι για προσωπικούς λόγους θα αποχωρήσω το παιχνίδι. Τα φώτα σβήξανε. Όσοι θέλουν να με χαιρετήσουν πραγματικά να με χαιρετήσουν. Τα σπίτσα κλείσανε, η νύχτα έπεσε πολύ κακά. Τις υπόλοιπες θεατρικότητες δεν τις θέλω. Κάτι με πληγή που έχεις φυγή σε άλλα μέρη σαν τα πουλιά. Με κάποιες ίσως να τα πούμε έξω, με κάποιες άλλες και να μην τα πούμε, δεν με ενδιαφέρει. Bye, 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 bye. Τι νομίζατε, καλά μου κοριτσάκια, ότι θα μας το κάνανε τόσο εύκολο? Τσουπ, να μια Σουζάνα.
Άργησα. Σας έλειψε, βρε. Δεν μπορείς να γίνεις ποτέ σου μοντέλο, ποτέ. Δεν θα σε κλείσει ποτέ κανείς για δουλειά. Ποτέ. Είναι τόσο απλό. Η εικόνα είναι απέσια. Και μέσα σε 2 λεπτά το όμορφο προσωπάκι σάρωσε. Η πορσελάνινη επιδερμίδα έσπασε. Ρητίδες χαράκωσαν το μέτωπο. Η πεντάμορφη κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και ούρλιαξε από τρόμο. Τι είναι αυτό το ντοκιμαντέρ? Ναι, κουστό. Ο θαυμαστός κόσμος της θάλασσας. Περίμενε, θα δεις και την Γοργόνα. Το GNTM χρειάζεται πάρα πολύ μαγεία, γιατί αν έχουμε έστω μία μικρή δόση από μαγεία, θα μπορούμε να εξαφανίζουμε κοπέρες που δεν θέλουμε στο σπίτι. Θα κάθεται στην πρώτη σειρά θέση 27. Σου στέλνω και φωτογραφία, μην τυχόν και γίνει κανένα λάθος. Μπορείς, David. Πίστεψε στον εαυτό σου και θα τα καταφέρεις. Και μη σκάς για την Ακρόπολη. Την εξαφανίζεις του χρόνου. Δεν είναι Παναγία την Πραγίδη. Πώς είσαι έτσι, Μαρή. Η μάνα δεν έχεις να σε μαζέψει. Μα δεν την είδες πως ήτανε. Σε φωτιστικό ενόπνευμα. Κοεφούρ. Κοαφύρ. Κοαφύρ. Κουαφούρ. Εντάξει. Διορθώνει την κεντρικιά. Θέλω να σου κλέψω τη θέση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Άκουγε να μαθαίνεις. Σε αυτή την εκπομπή η φίρμα είμαι εγώ. Ναι, ο κόσμος εμένα θέλει να βλέπει. Το κατάλαβες, ρε. Λέγε, ρε, το κατάλαβες. Λέγε, ρε, το κατάλαβες. Μας παιδί μου, ότι το κατάλαβες, θα σε πνίξει αυτή εδώ χώμα. Μου δεν θα τους απαντήσω όλους. Μία η Δέσποινα πριν ότι είμαι φασίστρια. Μία εσύ με αυτό το βίντεο. Θα μου βγει όνομα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και δεν το έχω. Μίκη, πες. Εντάξει. Έχω πάθει σοκ γενικώς με αυτά που κάνει και με τις ατάκες που βρίσκει και τις κολλάει και πού τα θυμάται όλα και τα βάζει. Πραγματικά. Συγνώμη, όχι, Μίκη, εσύ πραγματικά. Που δουλεύουμε και μαζί και πολλές ώρες την ημέρα. Όχι ότι με το καιρό δουλεύουμε λιγότερες, αλλά λέμε τώρα. Είμαι έτσι. Όχι, εντάξει. Δεν τον έχω πνίξει. Όχι, παιδιά, είναι πολύ καλή. Ακόμη είσαι πολύ καλά, μπορώ να πω. Μετά από δεκαετίες. Για τα Χριστούγεννα δεν ξέρω τι θα γίνει. Μέσα στα Χριστούγεννα δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι, πλησιάζουν οι γιορτές. Πολύ ωραία θα περάσουμε εδώ. Εκεί θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Να πούμε λοιπόν για να καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ο Γιώργος δεν είναι απλά ένα μέλος της παρέας εδώ του Like. Είναι ο υπεύθυνος των σημάτων, του μοντάζ, έτσι, ναι, πολλών εκπομπών, τρέιλερ, σήματα αρχής, τέλους, σήματα σταθμού. Και μοντάρι φυσικά, τώρα πλησιάζουν και γιορτές, έχουμε τα χριστουγεννιάτικα πακέτα. Εγώ λοιπόν η Νίκη, ο Γιώργος και ο Μιχάλης ο Τεμέλικος που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες, κάνουμε όλη την προετοιμασία. Μιας και εγώ είμαι στο τμήμα marketing του σταθμού, η Νίκη στη γραμματιακή υποστήριξη και επικουρικά στο marketing. Άρα λοιπόν, 4 άτομα πρέπει να διαχειριστούμε τουλάχιστον 60-70 πελάτες μέσα σε 3-4 μέρες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και ταυτόχρονα να βγάζουμε και εκπομπές και να ερχόμαστε εδώ και να είμαστε και ευδιάθετοι και να πηγαίνουμε και στα γυμναστήριά μας και να έχουμε και τις προσωπικές μας σχέσεις. Δεν παίζει. Αλλά καταλαβαίνετε τι γίνεται εκείνη την περίοδο. Κάθε χρόνο, γνωστές εταιρείες ηρεμιστικών χαπιών πρέπει να έρχονται εδώ και να κάνουν χρυσές δουλειές. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, Γιώργο, τρελάθηκα, ναι. Εντάξει, το προσπερνάμε το δικό μου. Γιατί, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν από τα καλύτερα μέσα στο βιντεάκι. Νομίζω πως ναι. Τσίριζε πολύ η τέτοια. Εγώ φωνή, μιλιά έχω και φωνή δεν έχω. Βίκη, η Βίκη ήταν αυτή, να. Α, ναι, άνετα. Τη Βίκη να τη φανταστώ να το κάνει. Τη Βίκη να το φανταστώ. Κρίσης Next Top Model, εντάξει, την τιμητική. Είχε την τιμητική του, βάλαμε και κανένα 2 ακόμα, έχουμε και από, είχαμε. Είδαμε και από το Έλα, Final Four, παιδιά. Ναι, ναι, το Final Four. Το έχασα αυτές τις εβδομάδες και δεν είναι τέτοιο. Έφυγε και εκεί πέρα καλός ο λαϊκός τραγουδιστής, στενοχωρέθηκα. Πες μου λίγο. Παρακαλώ. Με το Μάγο μου άρεσε πάρα πολύ. Σ' άρεσε. Ναι, πάρα πολύ μου άρεσε. Και να πούμε, ναι, την επόμενη εβδομάδα θα τα βλέπουμε ταυτόχρονα και θα τα σχολιάζουμε. Εντάξει, όχι ακριβώς ταυτόχρονα, αλλά ναι. Διαφημίσεις πάλι. Γρήγορα, γρήγορα. Θα επανέλθουμε με όλη την παρέα εδώ του Like, τελευταίο μέρος. Μπαίνετε στις επίσημες σελίδες μας, λέτε τα δικά σας. Σας περιμένουμε, αγαπημένοι μου φίλοι, διαφημισικούλες, διαφημισούλες και επιστρέφουμε εδώ.